Τρία χρόνια αγώνα συμπληρώνουν και συνεχίζεται βεβαίως ο αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ με αίτημα την συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και την αλλαγή του πλάνου εκαθάρισης και πώλησης ξεπουλήματος που έχει θέσει σε εφαρμογή και εφαρμόζει η κυβέρνηση. Στο πλαίσιο του αγώνα των εργαζομένων, πέρα από τη δικαστική τους διεκδίκηση και οι επαφές με όλα τα κόμματα σε μια προσπάθεια να βρουν συμμάχους, χαρακτηριστικά τα πλάνα στις δύο φωτογραφίες είναι από συναντήσεις τις τελευταίες μόλις ώρες του Σωματείου με τον γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, στα γραφεία του κόμματος και επίσκεψη στον χώρο του Σωματείου στην Λάριμνα κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή Ξενογιαννακοπούλου και Τζανακόπουλο και από τις δύο πλευρές πήραν τη διαβεβαίωση ότι θα τους στηρίξουν στον αγώνα τους. Κοινό συμπέρασμα ότι μονόδρομος και δίκαιος μονόδρομος είναι η ενεργοποίηση εκ νέου της επιχείρησης, το να αρθούν όλες οι απολύσεις και να ξαναμπεί σε λειτουργία μια επιχείρηση η οποία αποδεδειγμένα αυτή τη στιγμή θα έχει μεγάλες δυνατότητες κέρδους λόγω και των διεθνών συγκυριών. Για πού βρίσκονται τα πράγματα σήμερα στη ΛΑΡΚΟ, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Πολίτη, τον έχουμε φιλοξενήσει κατά επανάληψη στην εκπομπή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων. Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα. Και με το Μέρα 25, άκουσα την. Ναι. Και με το Μέρα 25 συνέχεια υπήρξε και συνάντηση. Τώρα, πού βρισκόμαστε? Έχουμε μιλήσει κατά επανάληψη, έχουμε αναδείξει και τα προβλήματα, τα δίκαια αιτήματα. Τι σημαίνει ΛΑΡΚΟ για την εθνική οικονομία, τι πλιάτσικο πάει να γίνει όπως το περιγράφετε κι εσείς. Σήμερα πού βρισκόμαστε? Στο πλιάτσικο. Συνεχίζεται. Όχι, πριν λέγαμε ότι πάει να γίνει, τώρα σήμερα είμαστε στο πλιάτσικο. Α, γίνεται δηλαδή, εξελίσσεται τώρα. Ενάμιση, ένα εκατομμύριο στρέμματα γης με προσφορά 10.000 ευρώ πάνε να το δώσουν. Λοιπόν, όχι το στρέμμα, 10.000 ευρώ και το ένα εκατομμύριο στρέμματα. Έτσι, άρα είμαστε στο πιάτσικο. Πού υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, βρέθηκε ενδιαφερόμενο στο... Λοιπόν, έχουν δοθεί προσφορές, ναι. Είναι δύο διαγωνισμοί. Ένα είναι το εργοστάσιο, το οποίο έκλεισε με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, που εδώ τη βγάζει τη ΓΕΚ τέρνα με την κοινοπραξία, με μια άλλη εταιρεία που είναι κοινοπραξία. Αυτή η προσφορά είναι στα 5 εκατομμύρια. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι 5 εκατομμύρια το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής υδρονικελίου σε όλο... σε όλη την Ευρώπη, που αν το κόψει σίδερα... Και σίδερα, το αυτό ήθελα να πω. Σίδερα, σίδερα είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ η αξία του, για σκραπ να το κόψεις. Και ο εξοπλισμός εκεί είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Μόνο ο εξοπλισμός και η αποθήκη του αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 30, που τέλος πάντων 5 εκατομμύρια αντιστοιχούν με τις σημερινές τιμές του νικελίου σε 2,5 μέρες παραγωγή. Έτσι, για να καταλάβετε. Και το δεύτερο διαγωνισμός, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει, είναι η εκποίηση του ορυκτού πλούτου, των μεταλλείων, των βουνών μας δηλαδή, που έχουμε καταγεγραμμένα 2 εκατομμύρια τόνους ακόμη νικέλιο. Το ξαναλέω για να συγκρίνουν ότι από το 60, από το 1900 μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί 800.000 και έχουμε άλλα 2 εκατομμύρια, το οποίο αυτή είναι η προσφορά, έχει ένα εξευτελιστικό ποσό και ένα εξευτελιστικό ποσό. Δηλαδή η μία προσφορά είναι 1,5 εκατομμύρια και η άλλη... Η ΓΕΚΤΕΡΑ είναι 10.000 ευρώ για ένα εκατομμύριο στρέμματα. Άρα λοιπόν, αν τα μαζέψουμε όλα μαζί, δεν θα πάρουμε ούτε 10 εκατομμύρια. Όχι, δεν με τίποτα. Εάν κάνουμε την εξόρυξη μόνο του νικελίου, μόνο του νικελίου την εξόρυξη, και την ρευστοποιήσουμε εξαλείφοντας τα όποια κόστη, γιατί ποσά μιλάμε? 60 δις. Μόνο του νικελίου. Δεν βγάζουμε το κοβάλτιο, έτσι. Δεν βάζουμε το κοβάλτιο καθόλου. Ποιες είναι οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, κύριε Πολίτη, ποιοι ενδιαφέρθηκαν? Είναι η ΓΕΚ, τέρνα με μια ακόμη κοινοπραξία, η οποία διευθύνων σύμβουλος αυτής της κοινοπραξίας είναι ο διευθύνων σύμβουλος επί Πασόκ της ΛΑΡΚΟ. Άρα ξέρει το πλούτο. Και είναι και μια Ιλλανδική, η οποία είναι εταιρεία συμβούλων. Δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι από πίσω. Το ζήτημα είναι, δεν είναι τη ΛΑΡΚΟ και ένα δισεκατομμύριο, δηλαδή ένα ξεπούλημα είναι. Το ζήτημα είναι ότι εντάξει όλα αυτά, όχι εντάξει, δεν τα αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση, λέω στη λογική του. Η ασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας υπάρχει. Και τι θα γίνει και μέσα στους εργαζόμενους? Αυτό είναι, μαζί πάμε. Άμα διασφαλιστεί η συνέχιση λειτουργίας χωρίς τους εργαζόμενους δεν γίνεται. Όχι, μιλούσαν και για λειτουργία, αλλά με ένα καθεστώς που δεν το αποδεχόσασταν εργασιακά. Γι' αυτό το βάζω έτσι. Θυμάστε, τα κουβεντιάζαμε. Αυτό πάει σύμφυτο, πάει όλο μαζί. Μετά λέω, υπάρχει.
το τι θα γίνουμε εμείς μετά το Γενάρη, 1η Γενάρη που πάμε ταμείο ανεργίας, θα τέτοιο. Το μόνο που νομοθετεί η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά σήμερα, και γι' αυτό πήγαμε και στα κόμματα για με αφορμή την τροπολογία και την παράταση της δικής διαχείρισης που σήμερα θα ψηφιστεί στη Βουλή, να ανοίξει μια συζήτηση. Βάζουμε τους προβληματισμούς στην αξιωματική, στην αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα, για να κάνουν όποιες ενέργειες θεωρούν και βεβαίως να αποσπάσουμε ή μάλλον να δεσμευτούν, γιατί κάποιοι από την αντιπολίτευση ετοιμάζονται να διεκδικήσουν ανοιχτά τη διαχείριση της χώρας. Έτσι, τους έχουμε ζήσει όλους. Πώς τοποθετούνται πλέον απέναντι στη Λάρκο? Ποια είναι η πολιτική τους πρόταση? Υπάρχει πρόταση, γιατί από το ρεπορτάζ λέει ο Βαγγέλης, θα μας πείτε και εσείς από τις επαφές που έχετε και σήμερα, ότι στέκονται στο πλευρό σας. Θεωρούν ότι είναι δίκαια τα ζητήματα που βάζετε. Ναι, κοιτάτε. Okay, όλοι έχουμε εμπειρία. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς, χωρίς πλάκα, για τη συζήτηση που κάνουμε κτλ. Αλλά σε αυτή τη φάση, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ναι, το είπαμε. Άρα, είμαστε στο πλευρό σας και το καταλαβαίνετε, δεν μας καλύπτει. Θέλετε ρεαλιστική πρόταση, πέρα από μια δέσμευση, λέτε. Δεσμευτήκαμε, όχι, δεσμευτήκαν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Και ρεαλιστική πρόταση, υπάρχει πρόταση συγκεκριμένη? Αυτό ρωτάω. Δεσμευτήκανε να υπάρξει συνάντηση με όλα τα σωματεία, να τους έχουμε προστείλει τις δικές μας προτάσεις, για να γίνει ουσιαστική συζήτηση το πώς τοποθετούνται. Τώρα, επειδή υπάρχει και συναισθηματική λόγη, εμείς ξέρουμε ότι και εσείς και σχεδόν οι περισσότεροι εργαζόμενοι μεγαλώσατε μέσα σε εγκαταστάσεις, ήταν οι γονείς σας, μετά εσείς. Πώς ζείτε σήμερα, πώς επιβιώνετε? Υπάρχει κάτι, σας δίνετε κάτι, κάποιο επίδομα? Σε αυτή τη φάση πληρωνόμαστε με τους μισθούς πεσοκομμένους. Ναι. Μπαίνουμε μέσα στην εργασία μας εμείς, ναι, κανονικά. Ναι. Δεν έχουμε κάνει τη χάρη να πούμε. Είμαστε με δίμενες συμβάσεις. Μπαίνουμε μέσα, αλλά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί καταλαβαίνετε, τα μικρά μεροκάματα ήρθαν και τα πετσοκόψανε, είπαν για 25% και μας κόψανε πάνω από 40%. Λοιπόν, είμαστε δύσκολα, γι' αυτό και ζητάμε να μας επαναφέρουν τα δώρα, το επίδομα αδεία, όλα αυτά που δίναν ανάσα, το 13ο και το 14ο μισθό δηλαδή. Έτσι. Και ζητάμε τον κύριο να μπει πρόγραμμα επαναλειτουργίας. Είναι πραγματικά, να το πω έτσι, είναι κρίμα. Αυτή τη φάση, η Λάρκο αυτή τη στιγμή, παιδιά, έπρεπε να επιδοτεί, να δίνει κρίμα στα κρατικά ταμεία. Είναι τεράστιες. Ναι. Ψάχνουμε να φέρουμε επενδύσεις με το μακαρόνι και εδώ έχουμε τον πλούτο και τον εγκαταλείπουμε ή τον ξεπουλάμε με έξυπνο τρόπο, όπως μας περιγράψατε τα γεγονότα. Πάω στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και να ολοκληρώσουμε. Βαγγέλη. Το χειρότερο είναι πως δεν τον εγκαταλείπουμε, απλώς τον ξεπουλάμε για να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες. Είχατε πει ότι πολιτική θα πρέπει να είναι η λύση του προβλήματος, αλλά θυμίστε μας και δικαστικά πού βρισκόμαστε. Δικαστικά έχουμε εκδικάστηκαν οι αγωγές των εργαζομένων ενάντια στις περικοπές, την αντισυνταγματικότητα κτλ. Περιμένουμε τις αποφάσεις. Όλα τα υπόλοιπα περπατάνε τις πολιτικές τους, νομιμοποιώντας στη Βουλή που έχουν την πλειοψηφία. Είναι και εργοδότες και νομοθέτες έχουν το προτέρημα. Έτσι τώρα, κατά πόσο είναι αντισυνταγματικά ή όχι, αργούν αυτά τα δικαστήρια, έχουμε καταθέσει προσφυγή, δεν έχουμε ακόμα λάβει πότε θα εκδικαστεί. Εργοδότες και νομοθέτες για το δημόσιο συμφέρον που είναι η δουλειά τους ή εργοδότες για ιδιωτικά συμφέροντα? Εργοδότες για μας, τους εργαζόμενους της Λάρκο, ποιος είχαμε την εργοδότητα. Και νομοθέτες τα μέτρα που ήθελε για να μας πραγματικά, δηλαδή μετά από 30 και 40 χρόνια ένας εργαζόμενος στη βαριά βιομηχανία περιμένοντας να πάρει αυτό που είχε υπολογίσει, γι' αυτό και πήγε και δουλειά σε μια επιχείρηση που είχε 80 νεκρούς. Και να κίνει. Τύπα ξύλο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πολίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.